Καλημέρα σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Αυτή τη φορά θα δείξουμε πώς γίνεται η συντήρηση και η επισκευή κάποιες φορές ενός ηλεκτρικού μηχανήματος κοπής γκαζόν. Τα μηχανήματα αυτά τα ηλεκτρικά συμφέρουν κυρίως σε μικρούς κήπους και ειδικά όταν έχουμε πολλά επίπεδα που χρειάζεται να ανεβοκατεύει η μηχανή και χρειαζόμαστε μια μηχανή μικρού βάρους. Επίσης θέλουν πολύ λιγότερη συντήρηση από αυτά που είναι με βενζίνη. Καλό είναι αυτή τη συντήρηση να την κάνουμε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν, εκτός αν έχουμε διάμεσα κάποια ζημιά. Ξεκινώντας, βγάζουμε πρώτα το καλάθι. Οι μηχανές γκαζόν δουλεύουν ως εξής. Έχουν το μαχαίρι από κάτω που κόβει τον γκαζόν, έχουν μια φτερωτή κάτω και μια πάνω που ρουφάει τον αέρα μαζί με τον γκαζόν. Το γκαζόν κατευθύνεται πίσω στο καλάθι διότι είναι ειδικό το σχήμα που έχει από κάτω η μηχανή και το οδηγεί εκεί κατευθείαν, αλλά και ταυτόχρονα αέρας μπαίνει από την κάτω φτερωτή, βγαίνει από την πάνω του μοτέρ και ψύχει το μοτέρ για να μην θερμαίνεται. Ο μεγαλύτερος εχθρός, όπως καταλαβαίνουμε, είναι το ίδιο τον γκαζόν, γιατί μαζί με τον αέρα περνάνε και κομματάκια γκαζόν μέσα από τις φτερωτές και φτάνουν στον κινητήρα. Θα δούμε τώρα πώς γίνεται εύκολα η συντήρηση. Καταρχήν αφαιρούμε το μαχαίρι. Παίρνουμε ένα κλειδί, ξεβιδώνουμε τη φτερωτή. Αφαιρούμε το μαχαίρι, το οποίο θα χρειαστεί να το τροχίσουμε και αργότερα. Και αφαιρούμε και τη φτερωτή, η οποία είναι κουμποτή, έχει μια θέση και κουμπώνει με ένα πλακέ σημείο ακριβώς. Αυτός εδώ είναι ο άξονας του μοτέρ, το οποίο είναι βιδωμένο με 4 βίδες στη συγκεκριμένη πάνω στον κορμό της μηχανής. Κατόπιν βλέπουμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Υπάρχει αυτό το καπάκι, του κρατούν κάποιες βίδες. Το συγκεκριμένο έχει 2 βίδες από εδώ, τις οποίες ήδη τις έχω αφαιρέσει για να μην χάσουμε χρόνο, και έχει και 2 βίδες από την κάτω πλευρά που το κρατάνε από μέσα. Κάποια κρατάνε μόνο από την πάνω πλευρά. Αφαιρούμε το καπάκι αυτό. Κατόπιν υπάρχει ένα δεύτερο καπάκι με μία βίδα. Αφαιρούμε και αυτό. Μάλιστα, εγώ ήδη την έχω καθαρίσει ήδη. Τη στιγμή που αφαιρούμε το πρώτο καπάκι θα αντικρίσουμε μία εικόνα σαν αυτήν εδώ που δείξαμε προηγουμένως. Αφαιρώ και το δεύτερο καπάκι. Θα αντικρίσουμε μία εικόνα. Κοιτάξτε εδώ, αυτό το σημείο αντιστοιχεί σε αυτό που είναι ο πυκνωτής της μηχανής, ο οποίος έχει παραχωθεί εντελώς από τον γκαζόν. Ομοίως μπαίνουν και στο εσωτερικό της μηχανής εδώ πέρα στον κινητήρα. Εδώ είναι η πάνω φτερωτή που σας είπα, μπαίνουν χόρτα με αποτέλεσμα να το φρακάρουν, να τον κάνουν ζημιά και να το θερμαίνουν. Πολύ απλά το καθαρίζουμε. Καθαρίζουμε τα χοντρά από εδώ με ένα πινέλο με κάτι και κατόπιν με ένα σύστημα που φυσάει ή κονφλέρ ή ένα πιστολάκι γυρνάμε ή από την πάνω μεριά προς τα κάτω ή από την κάτω προς τα πάνω, το φυσάμε δυνατά μέχρι ο κινητήρας να γυαλίσει. Ο συγκεκριμένος κινητήρας είναι ασύγχρονος κινητήρας επαγωγικός, δηλαδή χωρίς καρβουνάκια ψύχτρες, και είναι πολύ καλύτερος από κάποιους που έχουν ψύχτρες, τους οποίους βέβαια τους βλέπουμε και σε επώνυμα εργαλεία τύπου στυλ και τα λοιπά, ας πούμε, έτσι. Λέω είναι καλύτερος γιατί δεν έχει τα καρβουνάκια που να μπαίνουν ανάμεσα χόρτα αυτά που να δημιουργούν ασυνέχεια στο ρεύμα ή τέλος πάντων κάποιες φθορές. Ο κινητήρας αν έχει κάποια ζημιά θέλει κάποιες παραπάνω γνώσεις. Αν δεν καεί και φέρνει κραδασμούς, έχει ένα ρουλεμάν εδώ από κάτω και ένα ρουλεμάν από την άλλη πλευρά, τα οποία προσεκτικά τα αντικαθιστούμε και γίνεται καινούριος. Κάποιες φορές επίσης αυτό το εξάρτημα
ο πυκνωτής μπορεί να παρουσιάσει κάτι ώστε να μην ξεκινάει σωστά η μηχανή ή να μην δουλεύει σωστά. Αυτός δεν γνωρίζω αν είναι πυκνωτής εκκίνησης ή λειτουργίας, μάλλον είναι λειτουργίας ή και τα δύο μαζί. Τον αντικαθιστούμε και παίρνουμε ένα ίδιο με τα στοιχεία που γράφει επάνω. Αφού κάνουμε όλα αυτά, προχωράμε και τον καθαρίζουμε. Ρίχνουμε και λίγο λιπαντικό εδώ με ένα σπρέι από την πάνω μεριά και λίγο από την κάτω πλευρά εδώ στον άξονα, ώστε να γυρίζει ο κινητήρας ελεύθερα. Πάντα πρέπει να γυρίζει ελεύθερα. Αν για κάποιο λόγο γυρνάει δύσκολα, έχουμε κάποια ζημιά στα ρουλεμάν που μπορεί να είναι μια απλή με ένα δυσκοριακό να καθαρίσει, μπορεί όμως να είναι και πιο δύσκολη να χρειαστούν αντικατάσταση. Πάντως οποιαδήποτε περίπτωση, την ώρα που κουρεύουμε, αν δούμε δυσκολία στο γύρισμα της μηχανής, τότε σταματούμε αμέσως και ελέγχουμε. Κατόπιν θα σας δείξω πώς τροχίζουμε το μαχαίρι. Στερώνουμε το μαχαίρι σε μια μόρσα, δοκιμάζουμε γλυκά-γλυκά να μην κοπούμε με το χέρι μας και όντως το βλέπουμε ότι το χέρι γλιστράει εύκολα, είναι στομωμένο το μαχαίρι. Τουλάχιστον μια φορά τη σεζόν, εκτός αν χτυπήσει κάποια πέτρα σε κάποιο τούβλο κτλ. Που θέλει και ενδιάμεσα τρόχισμα. Το τρόχισμα αποφεύγουμε να το κάνουμε με τροχό, γιατί ο τροχός θερμαίνει πολύ το μέταλλο, το κοκκινίζει και ξεατσαλώνει που λέμε, χάνει δηλαδή την σκλήρισή του. Καλό είναι να γίνεται ψυχρό, δηλαδή ή με ένα χειροκίνητο τροχό που δίνουμε την κίνηση με το χέρι με μανιβέλα ή πιο απλά με μία λίμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, κόντρα στο μαχαίρι, τροχίζουμε τις άκρες. Κατόπιν αν έχουμε και πολύ ελαφριά από την πίσω μεριά, μήπως είναι στραβωμένο. Κατόπιν κάποια άλλα πιο ψηλά λιμάκια, έχει διάφορα στο εμπόριο, πάλι κατά αυτή την κίνηση. Αρκετές φορές τώρα το έχω τροχίσει ήδη από πριν. Και δοκιμάζουμε με το χέρι μας γλυκά-γλυκά πάντα μην κοπούμε. Όντως το βλέπεις ότι αρπάζει πολύ εύκολα. Κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά και είμαστε έτοιμοι να το τοποθετήσουμε. Είμαστε τώρα στη φάση που αρχίζουμε και μοντάρουμε τη μηχανή. Βάζουμε πρώτα την κάτω φτερωτή. Έχει μια πατούρα, βλέπουμε να ταιριάζει εδώ στο αρσενικό. Πέρασε. Κατόπιν βάζουμε το μαχαίρι. Το μαχαίρι έχει απ' έξω κάποια γράμματα. Τα γράμματα πάντα είναι προς την έξω πλευρά. Για να σιγουρευτούμε και όλα τη βάζουμε μπρος αργότερα να δούμε ότι γυρίζει προς τη φορά κοπής. Έχει μια πατούρα εδώ με δύο τρυπούλες. Το τοποθετούμε και κατόπιν βιδώνουμε σφίγγουμε και είμαστε εντάξει. Κάτι άλλο που θέλω να πω, η φθορά να μην είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή να έχει περίπου το ίδιο πλάτος στο σημείο της κοπής με το υπόλοιπο, αυτό ήδη είναι φθαρμένο, γιατί παίζει και το ρόλο αναρρόφησης βοηθητικής εκτός από τη φτερωτή που έχει και δεν ρουφάει καλά τον καζόν. Κατόπιν προχωρούμε στο μοντάρισμα. Συνεχίζουμε τώρα με το μοντάρισμα, τοποθετούμε το πρώτο καπάκι. Βιδώνουμε. Και κατόπιν θα τοποθετήσουμε το δεύτερο καπάκι που βιδώνει με δύο βίδες από πάνω και δύο από κάτω. Και αφού έχουμε βιδώσει όλες τις βίδες, σφίξαμε καλά το μαχαίρι, βάλαμε και το καλάθι. Η μηχανή μας είναι έτοιμη για την επόμενη, για τη νέα σεζόν μάλλον. Ήθελα να πω κάποιες άλλες ψιλοβλάβες που συμβαίνουν. Καμιά φορά σπάζει κανένα μπράτσο από εδώ πέρα, σπάζει κανένα στήριγμα ρόδας κτλ. Αυτά με κάποιες προσθήκες, γωνίες, μια μικρή ηλεκτροκόλληση επισκευάζονται εύκολα. Είναι κρίμα να πετάξουμε τη μηχανή με το παραμικρό. Τα βασικά πράγματα είναι αυτά, έτσι προσέχουμε. Αν κατά τη διάρκεια του κουρέματος κάνει που δυσκολεύεται να γυρίσει το μαχαίρι, τη σταματάμε αμέσως να μην κάψουμε τον κινητήρα.
και μία φορά το χρόνο ανοίγουμε, καθαρίζουμε το κινητήρα από τα χόρτα πολύ καλά, τροχίζουμε το μαχαίρι και ελέγχουμε για τίποτα μικροζημιές στη μηχανή. Αυτά είχα να σας πω, τη δοκιμάζουμε τώρα και λίγο για να δούμε αν δουλεύει σωστά. Ωραία, η μηχανή δουλεύει μια χαρά, οπότε είμαι έτοιμος τώρα να πάω για κούρεμα του γκαζόν.